Φίλες και φίλοι, έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στην συχνότητα του Ράδιο Πατρίδα, στην εκπομπή Με τη Δύναμη της Αλήθειας, έναν ακόμα υποψήφιο από τους λιγότερους, επιτρέψτε μου να πω, αναγνωρίσιμους, για την ηγεσία του ενιαίου πολιτικού φορέα που γίνεται προσπάθεια να συσταθεί. Στα πλαίσια, αν θέλετε, της συμπλήρωσης ενός κενού που έχει μείνει και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα μετά την ανάδειξη περισσότερο διπολικών καταστάσεων, όπου η αναζήτηση ευημερίας και οικονομικής δύναμης παραπέμπει τα πράγματα σε περισσότερο αριστερίστικα σχήματα και τα θέματα ασφαλείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό περισσότερο σε δεξιόστροφα σχήματα. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν καλωσορίζω τον Πρίτανη του οικονομικού, τον πρώην Πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή οικονομικών, κύριο Γάτσιο Κωνσταντίνο, στο έμεσο debate αυτό, και αυτό ακριβώς είναι, κύριε Γάτσιο, γεια σας και το πρώτο ερώτημα. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνο, για την πρόσκληση και μου δίνει τη δυνατότητα να συνομιλήσω με τους ακροατές και με εσάς βεβαίως. Ποιο είναι το ερώτημα λοιπόν που βάζετε το πρώτο? Το πρώτο είναι, έχει χώρο στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα για να γίνει αυτή η προσπάθεια της σύστασης μιας καινούργιας σοσιαλδημοκρατικής πρότασης, αφού τα θέματα ασφαλείας παραπέμπουν περισσότερο σε δεξιόστροφα πράγματα και αντανακλαστικά και τα θέματα οικονομίας περισσότερο σε αριστερόστροφα? Γιατί έχει μειωθεί τόσο πολύ αυτή η δύναμη της σοσιαλδημοκρατίας? Υπάρχει χώρος στην Ευρώπη και την Ελλάδα? Θα σας μιλήσω αργότερα γι' αυτό. Λέω ότι υπάρχει μεγάλος και σοβαρός λόγος για να υπάρξει ένας νέος πολιτικός φορέας στη χώρα μας. Υπάρχει στη χώρα μια πολιτική δυσμορφία, ας το πω έτσι. Υπάρχουν τα απομενάρια. Τι υπάρχει? Υπάρχουν τα απομενάρια του παλιού πολιτικού συστήματος. Του παλιού πολιτικού συστήματος που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία και μας κρατάνε εκεί. Έχουμε τώρα, από μια μεριά έχουμε ένα συνάρτητο και σταθμικό ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη μεριά έχουμε μια πελατειακή Νέα Δημοκρατία που κοιτάζει πώς να επιστρέψει στο κράτος. Και μάλιστα ο Σπυρός της Πυρήνας που είναι σε αγαστή συμφωνία με την κυβέρνηση, το ξέρουμε αυτό, για να αποκριβούν μεγάλες ευθύνες της διακυβέρνησης 4-9, αλλά να διατηρήσουν και τα κομμάτια που έχουν του περαπιακού κράτους μέσα στον κρατικό μηχανισμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να βοηθήσει τη χώρα να βγει από την κρίση. Εγώ μιλώ για ένα σύγχρονο εθνικού χαρακτήρα δημοκρατικό κόμμα, κοινωνικά ριζοσπαστικό, που αντιλαμβάνεται τις απαιτήσεις των καιρών και απαντά αναλόγως, κύριε Κωφίδη. Αυτός ο φορέας, για τον έχω στο μυαλό μου και τον έχω παρουσιάσει στη διαχείριξή μου, υπάρχει μια διαχείριξη που έχω κοινοποιήσει, δεν νομίζω ότι κάποιος άλλος έχει κάνει προγραμματικές θέσεις από τους υποψηφίους μου. Αυτός λοιπόν ο δημοκρατικός φορέας δεν μπορεί να μιλάει με τη γλώσσα που μιλάει το Πασόκ σήμερα ή το ποτάμι. Δεν μπορεί να λέει μισόλογα, δεν μπορεί να λέει στους πολίτες πράγματα που θα είναι ευχάριστα στα αυτιά τους. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι χρειάζεται αγώνας και προσπάθεια για να υπάρξει ελπίδα στη χώρα μας. Και πρέπει οι πολίτες να πάρουν τη χώρα και βεβαίως αυτοί που είναι στην παράταξη, αυτή την παράταξη, στα χέρια τους. Το κόμμα αυτό που έχω στο μυαλό μου, αυτός ο νέος ενιαίος φορέας, κύριε Κωφίδη, θέλει να εκφράσει, γιατί αυτή νομίζω είναι η κύρια αντίθεση σήμερα στην Ελλάδα, και όχι αυτά τα στρίβιν δια της ολοδημοκρατίας και τα στρίβιν δια της κεντροαριστεράς και τα στρίβιν δια των φιλελευθέρων και των δεξιάς, τα οποία δεν έχουν κανένα απολύτως περιεχόμενο και υπάρχουν ως ταμπέλες για να κρύψουν ακριβώς το γεγονός ότι δεν υπάρχουν περιεχόμενα πίσω από αυτές τις λέξεις. Θα πρέπει να εκφράσει λοιπόν ως ο φορέας τι πράγμα, τον κόσμο της εργασίας, της παραγωγής και της δημιουργίας. Και θα πρέπει να συγκρουστεί με τον κόσμο του παρασιτισμού, της διαφοράς, της παρακμής. Αυτή είναι η πολιτική χωροθέτηση του νέου φορέα. Νομίζω ότι ορθότατα το θέτετε. Αριστεράς και το δεξιάς και το αριστεράς, που σας είπα, είναι λόγια χωρίς ουσία. Γιατί κοιτάξτε να σας πω κάτι, κύριε Κωφίδη. Το πραγματικό ερώτημα στη χώρα μας σήμερα, που είναι μια χώρα πεσμένη με στις λάστες και όπως πατάει δίπλα, πατάει πάνω της για να περάσει απέναντι, είναι αν θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ως κοινωνία, ως πολιτικό σύστημα, ως πολίτες. Ή να ανεχόμαστε να κυριαρχεί στην κοινωνία μας. Να υποστηρίζουμε, να ανεχόμαστε. Ό,τι είναι παρασιτικό, πελατειακό και πεζοδρομικό, ή αν αντίθετα θα ανοίξουμε τα μάτια μας για να δούμε τα σφάλματά μας, γιατί βρεθήκαμε στην κατάσταση τη σημερινή εξαιτία δικών μας σφαλμάτων, και να φτιάξουμε μια σύγχρονη κοινωνία δημοκρατική, δημιουργική και παραγωγική, που θα συγκροτούν πολίτες αξιοπρεπείς και όχι πελάτες των κομμάτων και του κράτους και όχι υπήκοοι. Σαφώς, κύριε Γάτσιο. Της αδιαφορίας, θα τελειώσω λιγάκι αυτό και με ρωτάτε, ένας λόγος της αδιαφορίας, ένα μεγάλο ποσό της αδιαφορίας του κόσμου, πέρα από την αποστροφή την οποία έχει δικαιολογημένα, απολύτως δικαιολογημένα, για το υπάρχον πολιτικό σύστημα της χώρας, που άλλα του λέει προεκλογικά, άλλο το κάνει μετακλογικά, ένα σύστημα από το οποίο δεν μπορεί να πιαστεί και να κρατηθεί.
Ένα μεγάλο λοιπόν ποσό αυτής της αδιαφορίας και της διαδικασίας της εκλογής Προέδρου είναι αυτή η ασταμάτητη ανεφουσίας πολυλογία για τον φορέα θα είναι κεντρός και τον αριστερός κτλ. Πρέπει να φύγουμε από αυτά. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε και χαίρομαι που το θέτετε σε βάθος και με ποιοτικά χαρακτηριστικά, διότι στον ορθό πολιτικό λόγο, τον οποίο προσπαθούμε και εμείς στα πλαίσια της γενικότητας. Κύριε Γάτσικο, της λόγος του Αριστοτέλη, και αυτός είναι ο λόγος που μπορεί να βοηθήσει τη χώρα να βγει από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Νομίζω. Έτσι είναι. Εγώ προσωπικά, ως φάνης και ως πρόεδρος του ομίλου προβληματισμού ΕΑΝΟΣ μεταξύ επιστήμης πολιτικής και φιλοσοφίας, και εγώ προσπαθώ να διακονήσω την δύναμη του ορθού λόγου που μοιάζει και με τον Αριστοτέλη, ιδιαίτερα δε με τον αίσθηση του μέτρου, του επίκουρου, την επικούρια σκέψη, του κέντρου αν θέλετε, της σύνθεσης με την πολιτική αλλά και κοσμοθεωρητική του διάσταση. Αλλά πριν πάμε στην αμιγώς πολιτική συζήτηση, ας μείνουμε λοιπόν σε αυτό. Λοιπόν, για να μπορέσει κάποιος να πείσει πληθυσμούς στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, οφείλει να το κάνει σε δύο επίπεδα. Άμεσες προτάσεις για λύσεις σε μείζωνα ζητήματα, αλλά και ένα δείγμα επίγνωσης βαθύτερης των αιτίων που οδήγησαν εδώ. Ερωτώ λοιπόν, όλο αυτό που περιγράφεται ορθότατα, πελατειακό και παρασιτικό κράτος, πού νομίζετε, για να πάμε και σε επίπεδο πολιτικής φιλοσοφίας, αλλά πρακτικά, οφείλετε, θα συμφωνούσατε ότι είναι ο συνδυασμός μιας γενικότερης ανώριμης αστικής τάξης των δύο τελευταίων αιώνων από συστάσεως του ελληνικού κράτους, μαζί με την αντίδραση κόντρα σε αυτή την ανώριμη αστική τάξη, που μεταπολιτευτικά οδήγησε σε μια συμπίκνωση δικαιωμάτων που ισοπεδωτικά δόθηκαν τα δικαιώματα και αναγνωρίστηκαν, αλλά ήταν τόσο ισοπεδωτικά που παρήγαγαν, μαζί με την ανοριμότητα και το έλλειμμα αυτογνωσίας, παρήγαγαν αυτό το παραστητικό κράτος. Θα συμφωνούσατε ότι αυτή είναι η αιτία? Τι θέμα ανοίγετε τώρα όμως, κύριε Κοφίδη? Ανοίγετε θέμα μιας μεγάλης συζήτησης. Θα σας πω δύο-τρεις κουβέντες, γιατί αλλιώς θα μας πάρει ώρες. Σαφέστατα υπάρχει έλλειμμα αστικής τάξης στη χώρα, όπως θέλετε. Σαφέστατο είναι αυτό. Δεν υπάρχει ηγετική τάξη αστική στην Ελλάδα. Είναι ένα θέμα το οποίο μας ταλαιπωρεί και θα ξέρετε συντόμως. Θα γράψω κάτι, θα διακοινοποιήσω κάτι που αφορά τους εθνικούς προπονητές, ας το πω έτσι. Δηλαδή τους διάφορους τάβλους από τους οποίους βγαίνουν πολιτικοί και κόμματα. Αλλά ας αφήσουμε αυτό στην άκρη, ας πω το εξής. Κοιτάξτε τι έγινε με τη χώρα μας, κύριε Κοφίδη, γιατί οδηγηθήκαμε εδώ πέρα που οδηγηθήκαμε. Γιατί επιμένω τόσο πολύ και λέω ότι αν δεν στραφούμε προς την παραγωγή, αν η χώρα δεν αρχίσει να παράγει, αν η Θράκη δεν παράξει, αν οι περιφέρειες δεν παράξουν, αν η χώρα δεν παράξει, η χώρα δεν έχει μέλλον. Τα υπόλοιπα είναι κουβέντες που τα λέμε σαν πανηγύρια, κύριε Κοφίδη. Είναι πανηγυρίσιες κουβέντες λοιπόν. Κοιτάξτε τι έγινε πολύ απλά. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κλείνει ένα μεγάλο ιστορικό κύκλο, τον κύκλο της μεταπολίτευσης, που είναι ένας κύκλος μέσα στον κύκλο τον μεταπολεμικό. Ξεκίνησε η χώρα από έναν εμφύλιο πόλεμο, τη μεγαλύτερη συλλογική ανοησία που έχει κάνει ποτέ αυτή η χώρα και αυτός ο λαός, ο εμφύλιος πόλεμος. Μετά από εκεί οι νικητές φτιάξαν ένα πελατειακό κράτος. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι νικητές του εμφυλίου ήταν το κράτος δικό τους. Με χοντρικά το λέω τώρα. Μετά το 1974, και εδώ το κρατιακό κράτος πριν ήταν περιορισμένο στους νικητές του εμφυλίου, σε μια μικρή δηλαδή ομάδα ανθρώπων, μετά το 1974 και μετά το 1981 και μετά το 1990 και μετά το 2000, αυτό το κράτος, αυτό το πελατειακό κράτος έγινε πάνδυμο. Όπως είπατε, τα δικαιώματα, αλλά όχι και οι υποχρεώσεις, ήταν δικαιώματα όλων. Όλων να έχουν ένα μερίδιο από το κράτος, να έχουν μέρισμα. Και η χώρα κατέληξε, κύριε Κοφίδη, να είναι όπως μια ανώνυμη εταιρεία που έχει μόνο μερισματούχους που κοιτάζουν να πάρουν μερίσματα από το κράτος και δεν έχει ανθρώπους να εργάζονται. Γι' αυτό οδηγήθηκε στην χρεοκοπία αυτή η χώρα. Και είχαμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο εξαγόραζε ψήφους δανειζόμενο. Ξέρετε τι κάναμε αυτά τα χρόνια όλα, κύριε Κοφίδη, και τι συνεχίζουμε να κάνουμε, μη λέγοντας την αλήθεια. Να σας πω έτσι πολύ απλά, πριν να παιχθεί η εικόνα που έχω στο μυαλό μου. Εμείς οι μεγαλύτεροι τρεφόμαστε με τις σάρκες των παιδιών μας. Αυτό κάνουμε. Περνάμε καλά εμείς, ζούμε πάνω από τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας. Δανειστήκαμε σαν παλαδί, ιδιαίτερα με το 2000. Το 2002 που μπήκαμε στην Ευρωζώνη, το 2004-2009 η περίοδος αυτή ήταν η περίοδος της πλήρους δημοσιονομικής εκτροπής, και μπορώ να δώσω και νούμερα για αυτό αν θέλετε, το οποίο αποκρύπτεται σήμερα. Δεν πέθυμε μία φορά που έχετε ακούσει τον κύριο Τσίπρα, μία φορά που έχετε ακούσει έναν πολιτευτή του, την κεντρική του επιτροπή, κάπου να λέει ότι το 4-9 ήταν η περίοδος που η χώρα εξωθήθηκε. Προσέξτε, δεν ότι δημιουργήθηκε τότε το πρόβλημα, αλλά η σπροξιά η τελευταία για τον κρεμό δόθηκε τότε. Είναι σαφές αυτό ότι το 4-9... Είναι αριστερή και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, βεβαίως, με μια ιδιαίτερη αντίληψη περί αριστεράς,
Ότι δηλαδή λέω ότι θέλω πριν και μετά λέω δεν θα κάνω αυτό που έκανα πριν επειδή οι αντικειμενικές συνθήκες δεν μου το επιτρέπουν. Αυτά τα καλαμπούρια και αυτό το πράγμα που ξέρει που θα λέω αυτή τη στιγμή τι κάνει, επειδή η χώρα αντιμετωπίζει κινδύνους, αρκετούς και σοβαρούς, οι οποίους πιο πολύ βλέπουν οι ξένοι παρά εμείς οι ίδιοι, τι κάνει αυτό, αυτός ο λόγος, αυτή η δημαγωγία, αυτός ο λαϊκισμός διώχνει τους πολίτες από την πολιτική. Όμως πολιτική που δεν έχει τους πολίτες ενεργούς δεν είναι ζώσα και δεν είναι δρόσα. Και νομίζω ότι αυτό το γεγονός ότι ανεπάρκεια δηλαδή του πολιτικού κόσμου ο οποίος πρέπει αυτή τη στιγμή να φύγει, να γίνει δεύτερο βιολί, τρίτο, πέμπτο, εκατοστό βιολί τη χώρα και η απομάκρυνση των πολιτών από την πολιτική επιταχύνει και πολλαπλασιάζει τους κινδύνους. Ωραία, κύριε Γάτσου, επιτρέψτε μου εδώ, επιτρέψτε μου να θέσω και ένα άλλο προβληματισμό που επειδή είναι συντριπτική η επιχειρηματολογία σας και ρεύει του λόγου σας ομολογουμένως. Γι' αυτό με αποκρύπτουν όμως, κύριε Κοφίδη. Θέλω. Γι' αυτό βλέπετε τα κεντρικά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τα περιφερειακά μέσα τα οποία μου δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με τους πολίτες. Με έχετε δει ποτέ να παρουσιάζομαι σε καμία κεντρική εφημερίδα ή από τον Αθηνών ενώ ή τηλεοπτικό κανάλι. Ήδη απαντάτε και ένα ερώτημα. Είναι πολύ διαφορετικό από τον λόγο των υπολείπων υποψηφίων. Είναι ένας άλλος λόγος, γιατί εγώ θέλω μεγάλες μεταρρυθμίσεις και μεγάλες αλλαγές στη χώρα. Όχι δηλαδή νέο αμπαλάρισμα παλιών πραγμάτων. Δεν θα το κάνω, δεν κατεβαίνω για αυτόν τον λόγο σε αυτή την προσπάθεια, ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ. Και θα πω και σε μερικούς φίλους που λένε ο Γάτσιος κατέβηκε γιατί θέλει να γίνει βουλευτής ή κάτι τέτοιες ανοησίες. Θα τους πω λοιπόν μέσω εσάς της εκπομπής σας. Ότι αν ήθελε ο Γάτσιος να γίνει βουλευτής, υπήρχαν πολύ ευκολότεροι δρόμοι για να το κάνει αυτό. Είμαι στην πολιτική για να αρθρώσω έναν διαφορετικό λόγο, να πω τα πράγματα με το όνομά τους, να μην σκεφτώ το πολιτικό κόστος και νομίζω, το πιστεύω βαθιά αυτό που σας λέω τώρα, ότι οι πολίτες πλέον, επειδή έχουν αντιληφθεί ότι ο δρόμος μπροστά είναι δύσκολος, παίρνουν μια ηγεσία πολιτική από την οποία να ακούνε λόγια δύναμης και λόγια γνώσης. Και όχι αυτά τα διαχειριστικά. Κύριε Γάτσου, επιτρέψτε μου εδώ. Επιτρέψτε μου, κύριε Γάτσιο, επιτρέψτε μου λίγα. Για να πάρουμε τη χώρα στα χέρια μας, θυμάστε ένα παλιό σύνθημα, εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα να το πω, το γοράψει, γιατί εγώ δεν έχω κόμπλεξ τέτοια, εγώ δεν έχω δώσει την ψυχή μου αλλού. Είπα για να γίνει αυτό το παλιό σύνθημα που δεν είχε κάποτε περιεχόμενα, δηλαδή η Ελλάδα στους Έλληνες, και το λέω δυνατά, αυτό δεν έχω κανένα πρόβλημα απολύτως, το οποίο τώρα περιήλθε λόγω της ανικανότητας των πολιτικών ηγεσιών αυτού του χώρου, περιήλθε στα χέρια των έσχατων βαρβάρων, πολιτικών βαρβάρων αυτής της χώρας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνο εάν έχουμε μια πολιτική η οποία στρέφει την προσοχή της στην παραγωγή και στους νέους, όταν στρέφει την προσοχή της, όπως έλεγα προηγουμένως, ότι παραγωγικό και δημιουργικό υπάρχει στη χώρα, τότε μόνο θα γίνει. Αλλιώς θα είμαστε έρμεα στα χέρια φίλων, τιμάχων, εχθρών και αντιπάλων. Ωραία, κύριε Γάτσιο, επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο όμως να θέσω και δύο άλλα πραγματάκια, γιατί είπαμε ότι η πραγματική επανάσταση του αυτονόητου, που είναι πάρα πολύ δύσκολη στην χώρα μας, περνάει από τρεις βασικούς πυλώνες. Ο ένας είναι, και σε αυτό θα έρθουμε στο τελευταίο τρίλεπτο της εκπομπής, δηλαδή σε δύο λεπτά από τώρα. Οι προτάσεις για... Στην Κομωτή να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση. Θα κάνουμε και σε ένα συμπόσιο. Αλλά επειδή δεν έχω εκεί πέρα το πάρκι, δεν έχω, κινούμε μόνος μου, μόνο με τους πολίτες κινούμε. Αν υπάρχουν φίλοι που θέλουν να με καλέσουν να μιλήσω πάνω και να μιλήσουμε, θα το κάνω πολύ ευχαρίστω. Συνεχίστε. Σας λέω λοιπόν ότι είτε διαζώσεις είτε ως τηλεσυνδετημόνας, θα σας προσκαλέσω λίγαν συντόμως σε μια τηλεδιάσκεψη συζήτηση στα πλαίσια ενός συμποσίου διαλεκτικού προβληματισμού που θα γίνει το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου, όπου μόνο θεματικά για 2-3 ώρες μυαλά από διαφορετικές αφετηρίες και προσεγγίσεις προσεγγίζουν μέσω της τηλεδιάσκεψης με 30 ανθρώπους διαζώσεις που θα είναι σε κεντρικό ξενοδοχείο στα πλαίσια του Συμποσίου Διαλεκτικού Προβληματισμού ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο προσυδειάζει πάρα πολύ με το περιεχόμενο της συζήτησής μας και σας προτείνω να είστε ένας από αυτούς. Αλλά πριν από αυτό, επειδή τρία πραγματάκια χρειάζεται για να γίνει υπέρβαση και όποιος δεν το αντιλαμβάνεται νομίζω δεν γνωρίζει ούτε τα της συλλογικότητας ούτε και για την ατομικότητά του πώς θα προχωρήσει. Τρία πραγματάκια. Το ένα είναι το διατάφτα, προτάσεις οικονομικά,
θεσμικά. Δεύτερον, είναι το επίπεδο της αυτογνωσίας μας ή τουλάχιστον της επίγνωσης των αιτίων που οδήγησαν εδώ διαχρονικά για να μην μεταθέτει ο νέο Έλληνας την ευθύνη χωρίς να ανταλαμβάνει υποχρεώσεις και να ζητάει μόνο δικαιώματα. Και το τρίτο είναι η εμπιστοσύνη. Η γέφυρα ανάμεσα στις αιτίες και στο διατάφτα. Εμπιστοσύνη λοιπόν. Ποια είναι η δική σας πρόταση για την επαναθέσμιση αυτού του παράγοντα, την εμπιστοσύνη, την εδραίωση ανάμεσα σε πολίτες και πολιτικούς? Μήπως θα περνούσε αυτό μέσα από αυτοπεριορισμό των πολιτικών με την προφή θητιών και μεταφορά αρμοδιοτήτων, ούτως ώστε να ακολουθήσει και ο δύσμυρος Έλληνας που και αυτός την χάνει πολλών ευθυνών για την υπόστασή του? Okay. Μεγάλα θέματα. Για το πρώτο θα παραπέψω να σου πω δύο κουβέντες τηλεγραφικά στη διακήρυξή μου που τα αναφέρω όλα αυτά, λόγου χάρη. Έχω ένα πράγμα από το οποίο με βεβαιότητα δεν χρειάζεται η χώρα, κύριε Κοφίδη, και η παράταξη. Είναι διαβίου ανεπτάγγελτους που σε επιδρομούν ως επαγγελματίες πολιτικοί. Τελεία. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει, όπως σωστά λέτε, να υπάρχει μια θεσμική παρέμβαση. Και αυτό το έχω πει, το έχω γράψει. Μια μεγάλη μεταρρύθμιση στη χώρα θεσμική, το πολύ τριεδρικές περιφέρειες, το πολύ 200 βουλευτές, δύο θητείες, όπως και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δύο θητείες, όλοι θα έχουν δύο θητείες και μετά ανάπαυση και μετά το βλέπουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή, αυτό πρέπει να σπάσει από εκεί. Έχουν πολλά να σας πω γι' αυτό και είναι και στη διακήρυξη μου, την οποία δεν ξέρω αν έχετε πάρει, θα σας αποστείλω. Το δυσκολότερο από αυτά όλα όμως είναι, εγώ έχω πει ότι δίπλα από το σύνθημά μας, για το απαντήσω στο δεύτερο κομμάτι, επειδή είσαι μια φουρτούνα μέσα που να έχει πηξίδα, γιατί χωρίς πηξίδα πας όπως πάει τώρα η κυβέρνηση δεξιά-αριστερά. Θυμηθείτε τι έλεγε το πρόγραμμα της άλλων νύχτης, θυμηθείτε. Τι θα πω τώρα, αυτά είναι τυποτολογίες, δεν ασχολούμαι με τίποτα, με το τίποτα δηλαδή. Κοιτάξτε όπως τι γίνεται. Εγώ θα πει ότι η πηξίδα μας είναι μία, παραγωγή ή θάνατος. Δίπλα από το εθνικό μας μότο ελευθερία θάνατος που είναι και πανανθρώπινης αξίας, πρέπει οι νεοέλληνες σήμερα εμείς να πούμε παραγωγή ή θάνατος και να πάρουμε τη χώρα στα χέρια μας και να καταλάβουμε ότι η φιλολαϊκή πολιτική δεν είναι ο καθένας να ζει τη ζωή των ονείρων του, κύριε Κοφίδη. Η φιλολαϊκή πολιτική είναι μία χώρα, μπορεί να επιτρέψει σε μία χώρα να ζει με τις δυνάμεις της, να ζει μια αξιοπρέπεια και κυρίως να δημιουργεί ένα ελπιδοφόρο μέλλον για αυτήν και τα παιδιά της. Αυτή είναι η φιλολαϊκή πολιτική. Τα άλλα για μένα είναι αερολογίες. Μα έτσι είναι. Και τελευταίο, ναι, ναι. Το δύσκολο από όλα αυτά που αναφέρατε είναι η εμπιστοσύνη. Δεν μπορεί να γίνουν μεγάλα πράγματα σε μια χώρα εάν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στις ηγεσίες. Εγώ λοιπόν έχω βάλει ως στοίχημα, και αυτό με βλέπετε και σας μιλάω με τον τρόπο που σας μιλάω, χωρίς να στρογγυλεύω καθόλου αυτό που έχω να πω, είναι ότι εγώ θέλω να πούνε κάποια στιγμή οι πολίτες, για μένα, το είπε αυτό ο Γάτσιος, αυτό και είναι. Αυτό θα είναι μια μεγάλη μου νίκη, αν το καταφέρω. Να δηλαδή ξέρω ότι αυτό που λέω αυτό είναι. Και αν ηγηθώ και αν μου δώσουν τη δυνατότητα οι πολίτες, αν δηλαδή σηκωθούν από τους καναπέδες τους, πάγουν να εκτείνουν τους εαυτούς τους, πάγουν να εκτείνουν τη χώρα και πάρουν τη χώρα στα χέρια τους και πάνε κόντρα σε πάνω κομματικούς, γραφειοκρατικούς μηχανισμούς που μας κρατάνε εδώ, που μας κρατάνε επί χρόνια και δεν μας αφήνουν να βγούμε από την κρίση, από το πελατειακό αναθεματισμένο κράτος. Και πού να θα πάω να ψηφίσω την Κυριακή και τελείω και παύλα. Δεν πάρω πάνω με αυτή την ιστορία. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Εάν λοιπόν ηγηθώ αυτού του χώρου, θα ξέρετε ένα πράγμα. Θα είναι περήφανοι γι' αυτό. Γιατί αυτό που θα λέει αυτός ο χώρος, αυτό και θα είναι, κύριε Κουφίδη. Κύριε Γάτσιο, αν δεν τα καταφέρετε όμως να περάσετε στο δεύτερο γύρο. Κύριε Γάτσιο, έχουμε μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Εάν δεν καταφέρετε να περάσετε στο δεύτερο γύρο, προφανώς το πνεύμα σας θα είναι αναλύωτο, το σώμα σας θα είναι εκεί σε αυτό το φορέα. Κοιτάξτε να δείτε, έχω πει ότι εγώ έχω υπογράψει και ότι η υπογραφή μου είναι συμβόλαιο. Έχω μιλήσει για έναν νέο ενιαίο φορέα. Άλλα πράγματα όπως κόμματα κομμάτων, κόμματα δηλαδή κόμμα από κόμματα, δεν υπάρχει παγκοσμίως αυτό, κύριε Κοφίδη. Αυτά είναι, πώς να σου το πω, διεργασίες ενός παλιού γραφειοκρατικού πελατοκρατικού συστήματος. Γιατί, προσέξτε, σε ένα στισμί κομμάτων υπάρχουν μόνο για τις εκλογές. Δεν υπάρχει κόμμα το οποίο θα μπορούσε από κόμματα. Τα πέσει σαν νοησίες, δηλαδή, προσέξτε, εγώ δεν θα γελιοποιηθώ σε κανέναν και θα σας πω μια κουβέντα και να το τελειώνουμε. Εάν έχουν αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάτι καινούριο και νέο, θα συνεισφέρω από οποιαδήποτε θέση είμαι. Με τις απόψεις μου. Προσέξτε, με τις απόψεις μου, όχι με τις απόψεις. Γι' αυτό εξάλλου δεν θέλησα να είμαι βουλευτής και να πάω να γίνω βουλευτής για να μην γίνω σόγαθρος. Για να μην μου λένε θα πεις αυτό το ένα και το άλλο. Δεν έχω τη γνώμη μου. Όμως, αν πάει να γίνει ένα νέο απαλάρισμα του υπάρχοντος γελίου κατασκευάσματος που είναι τρία κόμματα σε ένα κτλ.,
Εκεί εγώ δεν έχω καμία δουλειά. Γιατί αν ήθελα να γίνω μέλος του υπάρχοντος Πασόκ, αφού του Πασόκ, που νομίζω ο κύκλος του έχει τελειώσει ο πολιτικός, το πνεύμα του μπορεί να υπάρχει κάπου, ίσως το βλέπετε και στα λόγια μου το πνεύμα του, αλλά ο σώμα έχει τελειώσει, όπως και οι υπόλοιποι. Αν ήταν να πάω εκεί, θα πήγαινα από εκεί από εξ αρχής. Δεν χρειάζεται να κατέβω ως πρόεδρος για να γίνω μέλος του Ποταμιού ή της Δημάρ ή του Πασόκ. Εγώ κατεβαίνω σε αυτή την υπόθεση επειδή πιστεύω για έναν νέο ενιαίο φορέα και ο καθένας θα προσέλθει σε αυτό το νέο ενιαίο φορέα όχι μέσα από την, πώς λέγεται, από την, πώς λέγεται αυτό που τότε έχεις κατάταξη των ανθρώπων από την επετηρίδα. Θα προσέλθει με τις απόψεις του, με το ήθος του και με αυτό το οποίο έχει προσφέρει αυτά τα χρόνια όλα. Και υπάρχουν και μερικές γραμμές. Δηλαδή δεν θα ξανακάνουμε πελατειακό κράτος. Τις σημαίες μας θα γράφουμε κάτω το πελατειακό κράτος και έχουμε πολύ κάτι ο Σούλος σας και δηλώνουμε. Όσοι με ακούν, να ξέρουν αυτό που λέω τα εννοώ. Αν επομένως σκέφτονται να γίνουν μέλη του νέου αυτού φορέα ή να πάνε να ψηφίσουν, δεν ξέρω και εγώ τι, το σκέφτονται αυτό με τη λογική ότι θα πάνε να γίνω μέλος αυτού του φορέα για να μπορώ να καλύτερη πρόταση στο κράτος, να το ξεχάσουν αυτό μαζί μου. Βέβαια στην Ελλάδα κύριε Γάτσιο, είχαμε συνηθίσει τα μέλη να τα συνδυάζουμε με την ομόηχη λέξη αλλά αντί με ήττα, με γιώτα στο τέλος. Κύριε Γάτσιο, με τα μέλη τα συνδύαζαν, το να θέλει κάποιος να είναι μέλος, το πληθυντικό είναι τα μέλη, τα συνδύαζαν κάποιοι στα πλαίσια του πελατειακού παρασιτικού κράτους με την ομόηχη λέξη που ακούγεται μέλη, αλλά το «η» δεν είναι με ήττα, είναι με γιώτα. Κύριε Γάτσιο, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ο λόγος σας ήταν ξεκάθαρος, αλλά και η προοπτική σας, έτσι όπως διαφαίνεται, είναι και αυτή ξεκάθαρη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας τη στείλετε, με χαρά. Γεια σας.